ευρώ προς την ελληνική πολεμική αεροπορία με αφορμή την τραγική πτώση του μοιραίου Phantom. Ευρίσκομαι στις τελευταίες μέρες της προεδρικής μου θητείας και αυτό ίσως να είναι η μεγαλύτερη συγκίνηση που νιώθω σαν Έλληνας. Ως ελάχιστο δείγμα αλληλεγγύης χαρακτήρισε την εισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα για ανέγερση κοινωνικών κατοικιών για τους πυρόπληκτους, αλλά και για τη δημιουργία πάρκου μνήμης για τα θύματα της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάρι το 2018, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος Αναστασιάδης, επισκέφθηκε την πυρόπληκτη περιοχή προκειμένου να παραστήσει την τελετή κατάθεση του θεμέλιου λίθου. Επιθεώρησε τα έργα μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και οι δύο τους έτυχαν λεπτομερούς ενημέρωσης για την πορεία υλοποίησης των έργων. Σε αυτόν τον τόπο, ο οποίος χαράχτηκε στο συλλογικό υποσυνείδητο της πατρίδας μας ως ένας τόπος ταυτισμένος με ένα μεγάλο τραύμα. Νομίζω ότι αυτό το πάρκο το οποίο κατασκευάζεται σήμερα έρχεται εν μέρει να υπουλώσει αυτές τις πληγές. Ένα ελάχιστο στοιχείο αλληλεγγύης στον ελλαδικό ελληνισμό που τόσο μας συμπαραστάθηκε σε κρίσιμες ώρες. Και μετά την Προεδρία θα παραμείνω αγωνιστής για την ειρήνη, την ελευθερία της πατρίδας μας, την κοινωνική δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ θερμά. Σε μια συμβολική πράξη, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός φύτεψαν από ένα δεντρίλιο στο χώρο που θα ανεγερθούν συνολικά 10 πολυκατοικίες με 14 διαμερίσματα έκαστη. Η εισφορά από την Κυπριακή Δημοκρατία για ανέγερση των κατοικιών ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλο 1 εκατομμύριο που μαζεύτηκε μέσω εισφορών των Κυπρίων ιδιωτών και επιχειρήσεων θα δοθεί για τη δημιουργία του πάρκου. Ο Νίκος Αναστασιάδης, βαθύτατα συγκινημένος για το τραγικό ατύχημα με την πτώση του Phantom, ανακοίνωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεισφέρει το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ προς την ελληνική πολεμική αεροπορία, σε ένδειξη αλληλεγγύης. Ένα μέρος των οποίων μπορεί είναι θέμα της κυβέρνησης πώς θα αποφασίσει να διατηθεί προς την πολεμική αεροπορία και ένα εις μνήμη των ηρωικών πιλότων, των δύο ηρωικών πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στις ασκήσεις. Για τελευταία φορά υπό την ιδιότητα του ως ανώτατος άρχοντας της χώρας, ο Νίκος Αναστασιάδης ανεβαίνει τα σκαλιά του Προεδρικού Μεγάρου στην Αθήνα και του Μεγάρου Μαξίμου. Συναντήσεις γεμάτες συγκίνηση, ευχαριστίες για την εργαστή συνεργασία και με την υπόσχεση ότι δεν θα είναι τελευταίες. Από άλλη ωστόσο θέση αυτήν του προσωπικού φίλου, όπως Αμφότερη Μητσοτάκη Σακελαροπούλου χαρακτήρισαν τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Θέλω από καρδιάς και πιστεύω διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων των Ελληνίδων, όλων των Ελλήνων, αλλά και του ελληνισμού συνολικά, να σε ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην πατρίδα. Θα συνεχίσω να είμαι ένας Έλληνας που αγωνιά για την τύχη της Κύπρου μας, για την τύχη της Ελλάδας μας. Στους επένους Μητσοτάκη για την πορεία που διέγραψε η Κύπρος επί Προεδρίας Αναστασιάδη στον τομέα της οικονομίας, ο Πρόεδρος απάντησε με τις κοινές προσπάθειες που καταβλήθησαν ώστε να αντιμετωπιστεί ο τουρκικός αναθεωρητισμός και τα μαθήματα καλής γειτονίας που Λευκωσία και Αθήνα παρέδωσαν με τα τριμερή και πολυμερή σχήματα συνεργασίας. Θεωρώ πως θωρακίσαμε αρκετά την Κυπριακή Δημοκρατία για να μπορεί από θέση ισχύως να διαπραγματεύεται μια λύση που να είναι λειτουργική και συνεπώς βιώσιμη, αλλά και να συνάδει και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η αγαστή συνεργασία, διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα συνεχιστεί και στο μέλλον με μόνο στόχο την επίτευξη λύσης του Κυπριακού. Η τουρκική αδιαλαξία και η επιθετικότητα δεν πρόκειται να μας αποθαρρύνει στην σταθερή υποστήριξη των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα.